Αφού τη φαίνεται δεν είναι τυχαίο που η Επανάσταση άφησε τη γλώσσα μας. Έτσι ώστε το γλωσσοκομείο τώρα να το δέχω. Και ενδιαφέρον γιατί εφόσον σας συγκίνησαν τα παιδιά, μετά φεύγουν, εσείς δεν λέτε τίποτα και πρέπει να με βάλετε να μιλάω. Απλά πράγματα. Ο Γιώργος που είναι πονηρό και δεν μου τα είχε πει αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, είναι μια καλή ιδέα. Να κάνω μια διάρρηση για την ψυχική ανάταση μετά από αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί είναι μερικοί που έφτασαν από πάνω. Τώρα θα είναι πιο εύκολο να ανοιγούμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω ποιος φταίει για όλα, ποιος έχει συνομωτήσει, ποιος έχει συνομωτήσει. Είδα μόνο τους ειδοποιητούς, κατάλαβα ότι η κυρία με τις μπότες εμφανίστηκε. Κατάλαβα ότι το 10, τα 10 νίκια ήταν άλλο θέμα. Πρώτα απ' όλα, επειδή είμαι και σκακιστής, να πω κάτι, χάρηκα που οι κινήσεις ήταν σωστές. Υπήρχαν βέβαια μερικές υπερβάσεις, αλλά πρώτα απ' όλα, όταν είδα τη σκακέρα, δεν κάναμε όλα για μουσική και εγώ την βάζω τη σκακέρα. Να ξέρετε, επειδή αγαπώ και το πιάνο, γιατί και στο πιάνο έχουμε και το μάμο με το εξωτερικό, ο συνδυασμός γίνεται εύκολα. Αλλά δεν ήξερα τι θα κάνετε αυτό. Όταν λοιπόν βάλετε το πρόγραμμα, άρχισα να έχω ανησυχίες και μετά καταλάβα ότι ήταν ένας ωραίος συνδυασμός. Χάρηκα πως το παίξατε και πως συνδυάσατε μερικά πράγματα. Επειδή τώρα μας προσφέρατε κάτι σαν σκηνή, θα ήθελα λίγο να σας πω τα παρασκηνιακά. Γιατί δεν ξέρω πώς επιλέξετε τα ποίηματα, αλλά μπορεί και να έχει ένα νόημα να καταλάβετε πώς δημιουργήθηκα. Αν προσέξετε, είναι δύο οι συγγραφείς. Άρα είναι, αρχίζουμε με τη γυναίκα, η οποία είναι ποιήτρια, και μου είχε ζητήσει να διαβάσω κείμενά της. Μου είπε, αν σ' αρέσει το δάσκαλε, μου το λέει. Πολύ συχνά, όταν διαβάζουμε την ποίηση κάποιου, λέμε ωραίο το ποίημα. Και σταματάει. Εγώ προτιμώ να γράψω κάτι που να απαντά, αν θέλετε, στην αδερφή ψυχή. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα δεύτερα ποίηματα, όπου πολύ σωστά το πετύχατε αυτό. Έχει μια σχέση με το ελληνικό και το μαύρο, έχει μια σχέση με την συμμετρία, αλλά ξέρετε, είναι μια συμμετρία συμπληρωματική. Με την έννοια ότι συχνά βλέπουμε τα πράγματα με έναν τρόπο παράξενο. Θα σας πω κάτι το βιωματικό με ένα μικρό παιδάκι που ήταν 12 χρονών, το οποίο ήταν θύμα στο σχολείο. Μιλάμε για άλλες χώρες, δεν Ελλάδα δεν έφερε. Και μου λέει, εντάξει, έτσι όπως είναι η ζωή, έχει και μαύρες στιγμές, τι να κάνουμε, πρέπει να τις προσπεράσουμε. Και του εξηγούσα, αν μιλάμε για άλλη χώρα. Εξηγούσα ότι και στο σκάκι υπάρχει το μαύρο και το άσπρο, γιατί άμα παίζουμε καλά και στρατηγικά, μερικές φορές το μαύρο μπορεί να γίνει χρώμα, το άσπρο μπορεί να είναι και αδιαφορία, μπορεί να είναι και το αντίθετο και σιγά σιγά μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας με χαρά. Άρα, όταν τα είπα αυτά στον Ανδρέα, στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικός, μετά βέβαια παίξαμε σκάκι. Και νομίζω ότι έγινε αυτό που έγινε σήμερα, με ποια έννοια, του έδειξα πόσο σημαντικά είναι τα πιόνια. Στο σχολείο
σχολείο μερικές φορές οι μαθητές νομίζουν ότι είναι πιο όνειρο. Και όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο. Αλλά τους δίνω ένα παράδειγμα συχνά στο Skype, από την που ήρθε και ο Βασίλειας, ότι στο Skype ο Βασιλιάς με τον αξιωματικό δεν μπορεί να κάνει μάτι. Ο Βασιλιάς με τον ύπο δεν μπορεί να κάνει μάτι. Ο Βασιλιάς με το πιόνι μπορεί. Γιατί το πιόνι, όταν φτάνει στην τελευταία σειρά, αυτό που ονομάζουμε εμείς προαγωγή, μπορεί να μετατραπεί σε ό,τι θέλετε. Εκτός από τον Βασιλιά, βέβαια, γιατί πρέπει να χάσει τη μοναδικότητα. Το άλλο πράγμα που μας διδάσκει, αν θέλετε, αυτός ο συνδυασμός, είναι ότι επιλέξετε τη μουσική. Είναι σπάνιο να έχουμε θεατρικές ομάδες που τολμούν να τραγουδήσουν. Βέβαια, εδώ είσαι στο μουσικό σχολείο, άρα τότε και κανονικά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχω πολύ καλούς ηθοποιούς που τραγουδάς στα τσόπερα. Δεν θα βάλω ονόματα. Έχουμε βέβαια και πολύ ωραίες φωνές που καλύτερα να είναι κάνουν την κουβεντική. Γιατί μερικές φορές το μικρόφωνο βοηθάει. Και ήθελα απλώς να σας κάνω μια αναφορά στον Πάκο τη Λουθία, που λέγει εγώ έγινα μουσικός κιθάρα, επειδή έπρεπε να βάλω ένα όργανο μπροστά μου και ντρεπόμουν. Ο Ισπανός που έλεγαν όλοι γιατί τραγουδάς και πήγε πίσω από την κιθάρα. Μερικές φορές είμαστε έτσι. Στο Skype με το ίδιο, χρησιμοποιούμε κινήσεις για να δείξουμε τι σκεφτόμαστε χωρίς να το δείξουμε θέλοντας. Στη μουσική σύνθεση υπάρχει κάτι που είναι πολύ παράξενο και νομίζω ότι εσύ μπορεί να το καταλάβετε καλύτερα, όχι εδώ, αλλά με τις οικογένειές σας. Είναι ότι είναι σπάνιοι οι άνθρωποι που ξέρουν να διαβάζουν μια παρτιτούρα. Ενώ η μουσική αγγίζει όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια παράδοση. Γιατί τελικά νομίζουμε ότι έχουμε πρόσβαση στη μουσική, στην πραγματικότητα είναι αυτή που έχει πρόσβαση σε εμάς. Και αυτή η ασυμμετρία έχει ενδιαφέρον, γιατί νομίζουμε μερικές φορές ότι τα ελέγχουμε τα πάντα. Η πρώτη φορά που είδα τον φίλο μου τον Γιώργο να τα κρύβει. Και στα δεκαετία που πήγαν, να αφήσετε. Πού είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να παίξει. Πού τα έχετε τώρα, Εύα. 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 Παρούσα, βλέπω. Για εμάς που τον έπαιξε, για προηγούμενη έπαιξη και βλέπεις που είμαστε. Άρα, για τον παπά μια αγάπη. Έχει ενδιαφέρον μια που είστε εδώ κι εσείς. Στη δικιά μας την παράδοση, όπως βλέπετε, οι παπάδες είναι ντυμένοι με μαύρο. Και έχει ενδιαφέρον, για να το σκεφτείτε, όταν τα πράγματα έχουν χάλια για εμάς, πάμε να δούμε κάποιον που είναι ντυμένος με μαύρο. Άρα, είναι και ένα στίγμα, το λέω συχνά και για το Skype όσον αφορά τον Βασιλιά, με αγάπη για τον Βασιλιά. Πολύ συχνά βρίσκουμε ότι ο Βασιλιάς είναι αργός. Ότι είναι ένα κομμάτι που δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Όταν μαθαίνω στα παιδιά ή ακόμα και στις κακιστές ότι η αξία του Βασιλιά είναι χίλιους πόντους, τότε καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί όλα τα άλλα να τα βάλετε μαζί δεν κάνουν ένα Βασιλιά. Στην πραγματικότητα ο Βασιλιάς είναι η μονάδα του χρόνου. Όλοι έχουμε συνεντύπωση ότι κινείται αργά. Εσύ αξιωματική, αν νομίζεις ότι δεν είδα ότι στο αριστερό σου χέρι θα βάλει το πράγμα. Είναι σημαντικός που λέει πλάι, αλλά κοιτάζεται από μια πλευρά και από την άλλη. Πολύ καλά. Και μ' άρεσε και αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, συνειδητοποιείτε ακριβώς τι είναι, γιατί
συνολικά. Χάρηκα το κάνατε. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ο βασιλιάς που σας φαίνεται τόσο αργός, μουσικά τώρα, είναι αυτός που δίνει το τέμα. Δηλαδή, άμα πάρετε μια κανονική σκακέρα και βάλετε ένα βασιλιά που έχει δικαίωμα να κάνει κίνηση δύο τετράγωνα, θα δείτε ότι όλα θα πηγαίνουν πολύ γρήγορα και όχι αρκετά γρήγορα. Άρα βλέπετε ότι κάτι που αρχικά μας φαίνεται ασήμαντο προς τα πιόνια, πολύ αργό προς το βασιλιά, πολύ γρήγορη τη βασίλισσα, αν και θα βρήκα και δικά οι βασίλισσες και οι βασιλιάδες από το άλλο χρώμα, δεν λέω τίποτα πάνω σε αυτό. Μερικά πράγματα τα βλέπουμε χωρίς να τα αντιλαμβανόμαστε. Στο πιάνο, τα πρώτα πράγματα που κάνουμε, ασχολούμαστε πολύ με τα λευκά πλήκτρα. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουμε τη σημασία των μαύρων. Επειδή το πιάνο είναι το περέ, οι νότες είναι οι ίδιες. Καταλαβαίνετε τι λέω εφόσον είναι σαν το μουσικό. Ενώ σε άλλα όργανα έχουμε ένα θέμα. Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Το άλλο που είναι σημαντικό, να το βλέπουμε το πιάνο, είναι ότι αυτό δεν είναι ασυναχωρηθεί το σημείο του καθόλου πιάνο. Αλλά είναι για να σας πω απλώς ότι το πιάνο, ενώ είναι μοναχικό όργανο, δεν υπάρχουν ντουέτα, δύο κλπ. Είναι από τα σπάνια όργανα που μπορεί να κάνει το ανάλογο με μια ορχήστρα. Και πολύ συχνά, όπως το ξέρετε, συνθέτες έχουν συνθέσει στο πιάνο και μετά έχουν κάνει μεταφορά στην ορχήστρα, ενώ βέβαια με άλλα όργανα είναι δύσκολο. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω και πάλι το πιάνο. Στο πιάνο, όπως ξέρετε, έχουμε 88 κόπερ. Στην πραγματικότητα στην κοινωνία έχουμε πολύ συχνά περισσότερο. Αλλά δεν αφήνω να θυμάστε ότι ακόμα και με 88 κόπανος μπορεί να κάνετε ένα πιάνο. Αν είναι συντονισμένο, αν υπάρχει συνθέτης, αν υπάρχει κάποιος που το σκέφτεται. Εδώ τώρα να σας πω την αλήθεια. Όταν ήρθαμε, είχε αρκετή βροχή, δεν ξέρω αν το ξέρετε, από την Αθήνα. Κάποια φάση ήρθαμε πιο κοντά και είδαμε ένα άγαλμα λευκό της περιοχής που μοιάζει και αυτός με πιόνι, αλλά τελικά μάλλον ήταν άλλη η θέση του στις κακέρα εκείνη τη στιγμή. Και θέλω να σας πω κάτι όσο αφορά την επιλογή σας και το τραγούδι. Πολύ συχνά οι άνθρωποι νομίζουν ότι άμα τους βάλετε μέσα στη σκακέρα, τους παγιδεύετε. Δεν θέλω να κάνετε αυτό το μόνο αξιωματικό, το αγαπημένο μόνο. Για πάρε ένα πιόνι. Πάρε ένα πιόνι και πάρε πιόνι τόσο τα κέρδια. Άσο. Γιατί θυμάσαι ότι στο τραγούδι λέτε αυτό. Αυτό που είναι δίπλα σου, τι είναι. Όχι, το άλλο. Δεν είναι πιο εδώ είναι ένα κομμάτι λευκό πλαστικό. Θέλω να σας πω ότι σε επίπεδο στρατηγικής και στο βράδυ της ζωής σας, το πιο σημαντικό δεν είναι να βγείτε εκτός σκακέρα. Είναι να βρείτε σε ποια σκακέρα θα παίξετε. Γιατί όταν είστε εκτός σκακέρας, είστε απλώς ένα αντικείμενο χωρίς κείμενο και χωρίς υποκείμενο. Το πιόνι, μόνο όταν είναι μέσα, υπάρχει ως πιόνι. Άρα, άμα το σκεφτείτε τώρα λίγο αλλιώς και σκεφτείτε ότι μια σκακέρα μπορεί να είναι το ανάλογο της ζωής, θα δείτε ότι εκτός από τον παπά, λίγοι από εσάς θα ζητήσουν να ζήσουν εκτός. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις αναλογίες, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι υπάρχει ένας εγκλωβισμός. Θα ήθελα να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα που έγινε και βιωματικά στη Γαλλία με τους φοιτητές.
φοιτητές, κάποια βάση μόνιμα, κάνουμε συνεχώς το πρόγραμμα, κάνουμε συνεχώς το πρόγραμμα κτλ. Ωραία, μια μέρα λοιπόν έρχομαι και λέω σήμερα θα κάνουμε τι θέλετε εσείς σαν πρόγραμμα. Η πρώτη απάντηση ήταν γιατί. Είπαμε τι έγινε. Άρα, κάποια φάση που σου είπα, άρα παιδιά, που θυμίζετε τα αρνιά. Άρα, του βάζετε σε ένα μαντρί, τα αρνιά λένε συνεχώς κάθε μέρα, μαζεύαναν εδώ, μαζεύαναν εδώ, πώς θα πούμε, πώς θα πούμε. Ξαφνικά έρχεται ένας τρελός, του βγάζει όλο το μαντρί, και το μόνο που λέει τα αρνιά είναι γιατί μας έβαλαν το μαντρί, γιατί μας έβαλαν το μαντρί, γιατί μας έβαλαν το μαντρί. Είναι ένα παράδειγμα για το σχολείο. Ήμουν σε ένα δύσκολο σχολείο και ρωτάω ποιος μισεί το σχολείο. Σχεδόν όλοι σήκωσαν το χέρι. Μετά μου εξήγησαν ότι είναι εκεί πέρα επειδή είναι υποχρεωτικό. Και σε κάποια φάση λέω εντάξει λοιπόν. Άρα σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο παράξενο. Θα αποφασίσουμε ότι από αύριο έχετε όλα τα διπλώματα που θέλετε. Έχετε και έναν καλό μισθό. Απλώς μου λέτε ποια δουλειά κάνετε. Άρα κοιτάξτε και του μία έτσι σηκώνει το χέρι και λέει νηπιαγωγό. Και λέω, αφού είπαμε να το καταργήσουμε και να κάνουμε ό,τι θέλετε, εσύ θες να κάνεις νηπιαγωγός, αφού έχουμε καταργήσει στο σχολείο, θες νηπιαγωγός πού. Και λέει, εντάξει, αυτό το λέω για να το κάνουμε εμείς, να μετά να είμαι και νηπιαγωγός, γιατί εμένα μου αρέσουν τα παιδιά. Και λέω, σε ποιο θέσιο θες νηπιαγωγός, θα σας αρέσουν τα παιδιά. Και έχει ενδιαφέρον γιατί ξαφνικά τα παιδιά, όταν είναι από την άλλη πλευρά της κακέρας, καταλαβαίνουν ότι μπορεί να έχουν δάσκαλους που αγαπούν τα παιδιά. Ενώ όταν είναι από την άλλη πλευρά, θεωρούν ότι αποκλείεται. Όταν μετά λένε, είμαι σίγουρος ότι η μερική θα είναι στα παιδαγωγικά εδώ και στο επίπεδο της μουσικής, ακόμα χειρότερο, γιατί χειρότερο με ποια είναι το παραδεστάραμα, ενώ ότι όταν είσαι σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ εύκολο να περάσετε στο στάδιο της διδασκαλίας της μουσικής, κατά συνέπεια θα είστε από αυτήν την πλευρά. Εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον, εδώ το βλέπουμε το σορφέζ, που πόσες φορές έχουμε παιδιά που θεωρούν ότι τους κρίζει το σορφέζ, τους κρίζει το σορφέζ, και μετά τι γίνεται, κάτι πάρα πολύ απλό, είναι ότι τα παιδιά που δεν ξέρουν καθόλου σορφέζ έχουν πολύ γρήγορο κορεσμό. Καλά, για τη στήχηση, η χαρμονία το οποίο είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ο κοσμολογικός ορίζοντας πέρα από το διάστημα. Και μετά έρχεται κάτι παιδιά που ξέρω να κάνουν τρεις νότες και λένε αυτό λέγεται σύνθεση. Νομίζω ότι σε αυτά τα παιδιά είναι καλό να μην μάθουν ποτέ τι είναι παρτιτούρα και να μην δουν τι είναι αυτό που όλοι οι άλλοι ανθρωπότητα ονομάζει σύνθεση. Τι θέλω να πω. Αλλά όμως σε κάποια φάση υπάρχει ο σεβασμός προς το τι γίνει να πάμε λίγο πιο πέρα. Μερικές φορές λοιπόν είμαστε τα μπουλαρά. Άρα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το σκάκι μια τομοδοτέρα και εσείς φταίτε. Άμα βάλουμε όλα τα κομμάτια που τα φταίνα πάνω στη σκακέρα, την ώρα που θα το αντικρίσετε για πρώτη φορά, θα θεωρείτε ότι θα παίξουμε σκάκι ή υπέρπτικη σκάκι. Όταν κάνει ερωτήσει ο διευθυντή και η απάντηση είναι αναλόγω, είναι λαθασμένη. Γιατί αν ήταν αναλόγω, δεν θα έκανε την ερώτηση. Είναι στημένα με τον αρχικό. Αρχικό. Αρχική θέση. Γιατί το εξήγησα την αρχική. Αυτό πρέπει να παρακολουθούμε. Άρα η ιδέα ποια είναι. Όσοι δεν ξέρουν καλό σκακέ, όταν βλέπουν μια σκακέρα στημένη, θεωρούν ότι είναι για να παίξουν. Όσοι ξέρουν καλό σκακέ, ξέρουν ότι για να υπάρχει σκακέρα σε ένα σπίτι στημένο, μπορεί κάποιος να παίξει. Θέλω τώρα να σας δείξω ένα παράδειγμα λίγο παράξενο. Για να δείτε πώς μπορούν να προσεγγίσουν τη μουσική με έναν διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε ότι εσύ παίζατε σκάκι και παίξατε, ας πούμε, 9 φορές. Υπήρχε κάποιο σκορ, κάνατε διάφορα νήματα. Και τώρα εμείς έχουμε δικαίωμα να δούμε μόνο την 10η παρτίδα. Άρα σας βλέπουμε έτσι φρέσκους φρέσκους, να έρθετε να κάθεστε και να παίζετε. Και είναι μερικοί λοιπόν μέσα στο κοινό, σίγουρα θα αρχίσουν να αναλύουν την παρτίδα
και ακόμα και έγκαιρνα να λένε «Α, καλή κίνηση αυτή και καλή κίνηση και αυτό». Στην πραγματικότητα, όταν υπάρχουν 10 παρτίδες, άμα δεν ξέρετε τις 9 προηγούμενες, δεν αναλύεται σωστά τη 10. Γιατί με τις κινήσεις που θα έχεις επιλέξει στις προηγούμενες παρτίδες και θα έχει απαντήσει σωστά, θα σε έχει παιδεύσει, θα προσπαθείς να τις αποφύγεις. Αυτό θα φαίνεται στο ιστορικό. Όταν διαβάζετε λοιπόν το ίδιο μια παρτιτούρα, πολλοί από εμάς δυστυχώς κάνουν το εξής, που είναι να ανοίξουν την παρτιτούρα όπου να είναι και να θεωρούν ότι μπορούν να διαβάσουν το φίλο. Και βέβαια μπορούν να το διαβάσουν. Αλλά όχι να τα καταλάβουν. Για έναν πολύ απλό λόγο. Το μοτίβο μπορεί να είναι 40 σελίδες πριν. Εσείς απλώς το βλέπετε σαν ένα μικρό τοπικό κέντημα. Ενώ έχει μια ανάμνηση, έχει μια παραγωγή μνήμης. Όπως ξέρετε, ειδικά στην κλασική, μερικές φορές το μοτίβο φαίνεται να είναι πάρα πολύ απλό. Το θέμα είναι ότι όταν μπαίνει σε έναν ενέργεια του τύπου Μπιτόβεν, το πολύ απλό μοτίβο γίνεται. Λέει, πού τα σκέφτηκε όλα αυτά, πού τα είχε βάλει, σε ποιο κεφάλι που χωρούσε. Να μην μιλάω κανεί από Μότσαρτ και να μην εμβριάσω. Άρα, το εντυπωσιακό για μένα στον τομέα της μουσικής είναι ότι η παραγωγή του έργου γίνεται μέσα στη σιωπή. Ο Λεωνάρδο Νταβίνσι έλεγε ότι η μουσική έχει ένα πρόβλημα, τότε δεν το είχε, τώρα λιγότερο, τώρα δεν το είχε άλλα πρόβλημα. Δηλαδή είναι η τέχνη που όταν ολοκληρώνεται έχει πεθάνει. Δηλαδή έλεγε μόλις παίζει μια νότα, τέλειωσε. Βλέπετε, δεν έχουμε το ανάλογο ας πούμε στη ζωγραφική. Η ζωγραφική βάζει μια πινελιά, αλλά βλέπετε το ίχνο. Η πινελιά ως κίνηση έχει εξαφανιστεί, αλλά το ίχνο υπάρχει. Το ίχνο της μουσικής δεν υπάρχει. Γιατί είναι ενδιαφέρον όμως ότι η μουσική ανήκει στις πιο παλιές τέχνες, ενώ δεν έχουμε στήριξη. Άρα, το θέμα είναι το προφορικό. Δεν ξέρω ποιος έχει διαβάσει Φαραναϊτ 451. Μπράβο, ωραία. Άρα, για τους άλλους, ας το εξηγήσουμε λίγο πιο απλά, όσο δεν είμαστε, αν δεν είσαστε πλειοψηφία, αλλά δεν είμαστε πλειοψηφία, άρα μην είναι ηθική παραγωγή, είστε στην πλειοψηφία, ο Λιονέσκο έλεγε πάνω και φοβάμαι όταν έλεγε στην πλειοψηφία, λέω ότι θα έχουν τι θα αποφασίσουν. Ενώ στην πλειοψηφία δεν μας ενδιαφέρει τι θα αποφασίσουμε, εφόσον να αποφασίζουν οι άλλοι. Εδώ λοιπόν είμαστε σε ένα έργο επιστημονικής φαντασίας όπου οι πυροσβέστες έχουν αλλάξει ρόλο και είναι βιβλία. Αλλά ο μόνος ρόλος που έχουν είναι να κάψουν βιβλία. Και σε κάποια φάση εμφανίζεται μια ομάδα αντίστασης η οποία αποτελείται από άτομα που μαθαίνουν να παίξουν βιβλία. Έτσι ώστε να μην μπορεί να τα κάψει κανένας και ο καθένας είναι υπεύθυνος, ας πούμε, για ένα βιβλίο. Εγώ αυτό που βλέπω στον χώρο της μουσικής, το ρεπερτόριο, επειδή τώρα είσαστε και σε μουσικό σχολείο, νομίζω ότι πρέπει να ενδιαφέρεστε όταν κάποιος σας λέει «Εγώ ξέρω το τραγούδι και ξέρει μόνο το ρεφρέν». Και λέτε, αυτό δεν είναι ρεφρέν, δεν είναι αυτό το τραγούδι. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον λίγο από πάνω είναι ότι ξέρει τη μελωδία, αλλά δεν ξέρει καθόλου τη συμμελωδία. Άρα, στην πραγματικότητα, πάνω κάτω τραγουδάει ακαπέλα και νομίζω ότι έχει πληρώσει όλη την πίστα και όλοι τον παρακολουθούν. Η δυσκολία είναι πώς να μεταβιβάσουμε στον άλλον αυτό που αισθάνομαι την ώρα της παραγωγής. Άρα, στη σύνδεση, εγώ το βλέπω ειδικά, ας το πούμε, στο έντεχνο, γιατί μερικές φορές η σύνδεση γίνεται και με μία έντεχνο τρόπο και ακολουθούμε, το κάνουμε και με παραδοσιακά όργανα, παίζει, βλέπω, παίζει, απαντάει, τρέπω. Ένα ωραίο παράδειγμα τέτοιου τύπου, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το έργο, φαντάζομαι πως είναι. Είναι ένα έργο που αφορά το μπάντζο. Ένα μικρό παιδάκι που δεν μιλάει καθόλου και παίζει ο ένας, ο άλλος που απαντάει, άρα έχει πολύ πλάκα.
πλάκα τη Ιταλική, όταν το ακούτε, λέτε κάτι θα κάνω τις λόγες. Γκριν, όλα τα πάντα είναι γκριν, γκριν. Και ένα τέτοιο πράγμα. Ενώ υποτίθεται το παιδάκι δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ τα μαθήματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για να μοιραστείς τη σιωπή σου χρειάζεται μουσική. Άμα σκεφτείτε ότι η φιλία είναι μοιρασιά μοναξιάς, θα δώσετε μεγαλύτερη σημασία στους φίλους σας. Αλλιώς θα τους ονομάσετε κολλητούς. Ο κολλητός είναι σαν βδέλα. Άρα, άμα έχετε υψηλή πίεση όσον αφορά το αίμα σας, είναι καρβέτη που θα βγάλει. Η κολλητή είναι χειρότερα από βδέλα, γιατί συνήθως είναι αυτή που θα παρελθεί με τον άντρα σας. Να θυμάστε με τις σχέσεις είναι πάνω έτσι παράξενα τα πράγματα. Νομίζουμε ότι επιλέγουμε κάποιον στην πραγματικότητα μας επιλέγει η οικογένειά του. Συνήθως ένα μέλος της επιλέγει. Χρησιμοποίησα το δεύτερο στοιχείο για να μείνει το καρφό σου. Διότι είναι εφτάψυχο. Και στην πραγματικότητα τα πράγματα τα βλέπουμε πολύ συχνά μέσα στον χώρο. Νομίζω ότι αυτό που μας μαθαίνει η μουσική είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι ότι ο θόρυβος δεν είναι ήχος. Οποιαδήποτε κοινωνία είναι ικανή να παράγει θόρυβο. Και μάλιστα και πολύ θόρυβο για το τίποτα. Όταν παράγουμε μουσική, τότε είναι μια προσφορά στην ανθρωπότητα, είναι αυτό το ήχος που θα μείνει. Γιατί ο ήχος, το βλέπετε και στην βυζαντινή μουσική, δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιούμε και τη λέξη. Υπάρχει και βυζαντινή, εδώ κάτι και βυζαντινή. Άρα, όπως βλέπετε, επειδή κοντεύαμε και σχετικά πρόσφατα ότι αλλάξαμε τη βυζαντινή μουσική πριν 200 χρόνια με τη νέα μέθοδο του τρόπου γραφής, γι' αυτό απελευθέρωσε μερικούς, μπορεί να δυσαρέσει σε άλλους. Σημασία είναι ότι ακόμα παίζουμε με αυτό το ρεπερτόριο, γιατί την αρχαία μουσική έχουμε δυσκολίες για να κάνουμε την αναπαραγωγή. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Άμα σκεφτείτε, ειδικά με τη βυζαντινή μουσική που είναι πολύ απλή, ότι είμαστε ικανοί να ακούμε ήχους που επινοήθηκαν πριν αιώνες. Και σας ρωτάω για αυτούς που ενδιαφέρονται ειδικά για τη σύνθεση, αν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί σε 7, 8, 10 αιώνες κάποιος να θυμάται αυτούς τους ήχους. Γιατί ο ήχος πάει με τη μνήμη, ενώ ο θόρυβος πάει με τη λύθη. Όσο αφορά τώρα τον ανθρώπινο εγκέφαλο, για να περάσω σιγά σιγά και στην ψυχή, αυτό που ξέρουμε είναι το εξής. Μερικοί από εσάς, φαντάζομαι ότι το κάνουν, υποτίθεται διαβάζουν με το ραδιόφωνο ανοιχτό. Να δει καρφό με κανένα, σας κοιτάζουν όλοι. Το θέμα δεν είναι κακό το ραδιόφωνο, το θέμα είναι ποιον σταθμό επέρεσης. Το ραδιόφωνο είναι ένα ελληνικό μηχάνημα. Άρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, όπως είναι οι μελέτες, είχαν αντιληφθεί, ας πούμε, ότι τα παιδιά υποτίθεται δεν μπορεί να είναι συγκεντρωμένα πάνω από 10 λεπτά. Αυτή που έκανε αυτή τη μελέτη ήταν Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, επειδή στην τηλεόραση έβαζαν διαφημίσεις κάθε 10 λεπτά, και τα παιδιά ήταν συντονισμένα πάνω σε αυτό. Να ξέρετε ότι διαφημίσει ένα έργο που είναι έργο και κάποια σημασία είναι αυτές που μας επιτρέπουν να πάμε στην τουαλέτα χωρίς να χάσουμε το έργο. Μιλάω για εποχή που δεν πήγαμε με εμπιφόρο να του σταματάμε οπότε θέλω. Άρα, όταν γίνεται αυτό, στην πραγματικότητα τι κάνουν μετά ότι έχουν συντονιστεί. Το κάνουμε αυτό και με τις γαρίδες. Αν βάλουμε σκοτισμό τεχνητό, μετά να βάλουμε τον φωτισμό, ξαναβάλουμε, πιστεύουμε ότι είναι μέρα, νύχτα, όποτε να είναι. Στην πραγματικότητα, εμείς οι ίδιοι κάνουμε ακριβώς το ίδιο ως άνθρωποι. Δηλαδή, νομίζω ότι οι γαρίδες είναι πολύ πιο ίδιες από εμάς.
Άμα βάλετε έναν άνθρωπο σε ένα σκύλο, χωρίς καμία πρόσβαση σε οποιοδήποτε φυσικό φως, και κοιτάξτε πώς κοιμάται, θα δείτε ότι έχει κάτι ωράρια εντελώς τρελά για μας. Μπορεί να κοιμηθεί συνεχόμενα 48 ώρες, μπορεί να κοιμηθεί μία μισή ώρα και να δουλεύει 30 ώρες, γιατί όλα εξαρτούνται από αυτό που κάνει. Δεν έχει πια καμία πρόσβαση σε αυτό που είναι φυσιολογικό. Όπως ξέρετε, πολλοί από εμάς είναι έτσι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δυσκολευόμαστε να δουλέψουμε το βράδυ. Στην πραγματικότητα, σιγά σιγά οι φοιτητές σας λένε ότι είναι καλύτερο το βράδυ, βέβαια δεν έχουν κάνει όλοι οι νευροεπιστήμες για να ξέρουν ότι ο εγκέφαλος έχει λιγότερη απόδοση. Άρα, διαβάζουν 3 ώρες το βράδυ, που άμα το έκαναν την ημέρα θα ήταν 1/4, αλλά σκοτώθηκαν στις 3 ώρες. Για τη μουσική, το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ο συντονισμός και η σκέψη. Άρα, δύο πράγματα λίγο παράξενα. Άμα κοιτάξετε τον παράξενο κυστή του εγκεφάλου, σε ένα εγκεφαλογράφημα, θα δείτε ότι δεν είναι τόσο εύκολο στην καταγραφή του. Την ώρα που έχει την επιληψία, είναι εύκολο. Υπάρχει ένα συντονισμό, ο οποίο όμω είναι κακό. Είναι αυτό πάνω κάτω, όταν περπατάνε πάνω σε μια γέφυρα, αλλά ελληνικά δεν παθαίνει ποτέ τίποτα η γέφυρα. Αν πατήσετε με βότα από άλλο κράτο, ξαφνικά η γέφυρα μπορεί να πέσει την ώρα συντονίζεται. Εμεί θα μου πείτε, έχουμε συζητήσει με τον τρόπο να έχουμε συνηθίσει. Την ώρα λοιπόν που σκέφτεστε, είναι μερικοί από εσάς, ενώ κανονικά πρέπει αυτοί που έχουν σχέση με τον ήχο να είναι πιο πολύ κατά μεσό όρο, βέβαια. Σκεφτόμαστε πιο πολύ μερικοί εικονικά, μερικοί ηχητικά και μερικοί κινητικά. Οι πιο αυθαιρετικές σκέψεις που κάνει ο εγκέφαλος είναι μέσα στη σιωπή. Άρα έχετε ένα θέμα. Αν η μουσική που βάζετε την ώρα που σκέφτεστε κάτι το αφαιρετικό δεν είναι ικανή εντός εισαγωγικών να συντονιστεί με την απαραίτητη σιωπή, είναι πολύ απλό, έχετε πολύ λιγότερο απόλαυση. Άρα είναι αυτό που λέω μερικές φορές και στους μαθητές μου, ας πούμε, κάτσε, βάζει το κεφάλι σου κάτω, βάζει τα χέρια σου πάνω και μίλα μου για ένα θεματικό θεώρημα. Μου λέει, μα κύριε, είναι λίγο δύσκολο. Λέω, αυτό κάνει μερικές φορές, παιδεύει τον εγκέφαλό μας. Στον τομέα της μουσικής μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ τον εγκέφαλό μας και βοηθώντας τον εγκέφαλό μας μπορούμε να βοηθήσουμε και την ψυχή. Μερικές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία που παιδεύουμε το ίδιο το σώμα μας. Αλλά γι' αυτό το είχα βάλει σε μια κομμωδία. Έχουμε δύο φίλους, ας πούμε, αυτοί οι δύο. Εσείς είσαστε στην θεατρική ομάδα ή όχι? Για να δούμε αν είστε καλύτερα. Για καλύτερα καλύτερα. Πολύ σημαντικό, βλέπετε ότι οι άνθρωποι ξέρουν τι σημαίνει να κάθεστε καλύτερα. Άρα τώρα θα αναρωτηθείτε πώς καθόσασταν πριν. Εσύ βάζει το κεφάλι πάνω στον ώμο. Όχι, πρέπει να ετοιμάσαι. Λίγο θα σήκω πολλά, πολλά. Μπράβο. Και με το κεφάλι σου, και με το κεφάλι σου, πίεσε το λίγο το κεφάλι σου. Κάνε παράδειγμα. Ναι, αλλά πίεσε το κεφάλι. Αυτό λοιπόν είναι το σύμβολο της φιλίας, αλλά έχει και τον φίλο, ο οποίος είναι εντελώς κολλημένος πάνω του και το πιέζει το κεφάλι και όλα σου λέει, μη νιώθεις. Είδες πώς ξελαφρώνει η φιλία. Στην πραγματικότητα τι γίνεται, τον πίεζες τόσο πολύ που την ώρα που δεν θα τον πιέσεις πια νιώθει ωραία. Αυτός είναι ένας τρόπος
βοηθήσει την ψυχή σου. Όταν πιέζεστε για να κάνετε κάτι, όσο το τελειώσετε, μετά ξαφνικά νιώθετε πιο ωραία. Εδώ εγώ έβλεπα ότι πολλοί από εσάς ήταν πιεσμένοι. Δεν ήταν καθόλου άνθρωποι. Εκτιμήτε. Εδώ αφρόντα τα φωτογράφη που προσπαθούσε να ξέρει πολύ. Μην κατηγυρίσω τη σκακέρα. Πρέπει να βάζει το τριχάνι και μου έλεγε εσύ να δείτε τις πρώτες φωτογραφίες. Κρατήθηκε τόσο κάτι. Την ώρα της παραγωγής του άγχους και μάλιστα πού είναι. Εσύ σου είναι πίσω. Σε κάποια φάση έσωσες λίγο την ώρα σου. Και σας έσωσε. Καταρχήν έχουμε ένα λεπτικό καθόλου να θυμώνει μας. Γιατί όταν μιλάω όλοι αυτοί που έπαιζαν πάνω στη σκακέρα, λοιπόν, θέλω να πω, στην πραγματικότητα για να συντονίσεις όλο αυτό, εσύ ήσουν στη συγκρατησία. Ο σκηνοθέτης είναι αυτός που είναι παντού χωρίς να είναι πουθενά. Άρα είναι ένας ρόλος που παίζουμε συχνά, εμείς για έναν πολύ απλό λόγο, θεωρούμε ότι οι άλλοι θα μας εκπροσωπήσουν καλύτερα στις σκέψεις μας. Και εδώ αυτό που έβλεπα, ακόμα και αν σας είχε βάλει μερικές κινήσεις που είναι σταθερές, ήταν ένας τρόπος να διακριθείτε όλο πλαίσιο, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον τα μάτια σας. Γιατί επειδή δεν είναι πρόβα, δεν να συντονιστείτε, αλλά είχε τύπου, εγώ την είπα την Ατάκα μου, εσύ θα την πεις. Κύριε Σβητήμου, σε πόση ώρα θα την πεις την Ατάκα, γιατί εδώ περιμένουμε λιγάκι. Άρα είναι το τέλειο. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως έχουμε και σε μια ειδικά συμφωνική ορχήστρα. Όπως ξέρετε, το κοινό που δεν ξέρει από μουσική θεωρεί ότι ο διευθυντής ορχήστρας είναι παντελώς άθεστος. Και λέει τι κάνει αυτός που κουνάει έτσι τελικά, αφού δεν έχει καν όργανο. Στη μουσική λέμε ότι η μπαγκέτα του διευθυντή ορχήστρας είναι το όργανο που παράγει το μεγαλύτερο ήχο. Να πείτε το καταλαβαίνω ακριβώς. Μετά το πιάνουμε. Τι θέλω να πω με αυτά που είδα είναι ότι όταν αγκαλιάσατε την Εύα, έγινε κάτι παράξενο. Εγκρίνεστε. Στην πραγματικότητα είχατε ήδη ανεβάσει τον πύχη όσον αφορά το άγχος, το στρες, παραγωγή έργου, να μην κάνουμε λάθος, να συντονιστούμε. Και μετά έρχεται η κυρία με το δεκανή. Και εκεί πέρα σου κόβει τα πόδια. Δεν συγκίνησε κανένας, φαντάζομαι, στην τάξη. Δεν συγκίνησε κανένας. Εδώ μέσα στο χώρο κάνει. Άρα, τώρα τι μου κάνει είναι η νησιού μου. Μπράβο. Τι θέλω να πω. Γιατί να στεναχωρηθούμε, γιατί κάποιος δεν μπορούσε να παρακολουθεί στο μάτι. Στην ουσία ήταν αυτό. Αν μας σκεφτείτε πόσες φορές κάνετε κοπάνες, ότι σε άρασκο διεύρωτα. Άρα, πρέπει να φανταστείτε τώρα που ξαναρίξετε το κοπάνα, να καλέσετε το δικό σας, να κλείνετε όλοι και να λέτε ίσως το μάθημα, παιδί μου, όχι. Αλλά να το κάνετε αυτό δεν είναι μια επίθεση ανάμεσα. Θέλω να πω ότι για αυτούς που έπαιξαν. Ξέρετε ότι σας είπε μπράβο. Γιατί άμα είχατε παίξει χάλια, δεν θα έκλαιγε για τον ίδιο λόγο. Θα έκλαιγε επειδή θα σας έβλεπε. Αλλά όταν κάνετε κάτι που είναι επιτυχημένο και λέει κακό, θα μπορούσα να είμαι κι εγώ. Και η μικρή εκτάσταση θα μπορούσε και αυτή. Ξαφνικά βλέπεις ότι είναι όμορφο κάποιος που είναι στην ομάδα να σε βλέπει απ' έξω και να βλέπει ότι αυτό που κάνετε έχει μια αξία. Γιατί το πιο πιθανό,
χάρη στο φωτογράφο ή στο βίντεο, αυτοί που έκλεισαν μέσα δεν ξέρουν ακριβώς πώς έκλεισαν. Εντάξει, γιατί βέβαια είσαστε στριμωγμένοι μέσα, αλλά δεν βλέπετε πώς εμείς σας βλέπαμε. Και βέβαια εμείς απ' έξω δεν νιώθουμε ακριβώς τι είναι να νιώθεις στριμωγμένο πάνω στο τετράγωνο, να πρέπει να κάνεις τη σωστή κίνηση, να περιμένεις την ατάκα του άλλου και να λες θα την κάνει ή δεν θα την κάνει ή θα την κάνουμε όλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ δημιουργικό και θέλω να δείτε το εξής. Και πάλι σχετίζεται με τη μουσική. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε να διαβάζετε το πεντάγραμμα, βέβαια. Τώρα όμως κοιτάξτε το εξής. Ας πούμε ότι παίρνω την κυρία, της δίνω μία γραμμή, αυτόν τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη. Μετά τους μοιράζω την παρτιτούρα, αυτοί καταγράφουν τις νότες που είναι ακριβώς, ας πούμε ότι είναι ακριβώς πάνω στις γραμμές, για να μην μπερδευτούν, αλλιώς θα το διπλασιάσω για να έχουμε και τα ενδιάμεσα. Και τώρα τους λέω να φύγουν, έτσι, σε χωριστά. Και ο καθένας λέει τη δικιά του παρτιτούρα. Μία καμπύρα. Είναι εντελώς, το λέγαμε φλάκα, όχι μόνο φλάκα, καταλάβει εντελώς ανιαρό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς που σας έχω δώσει μία γραμμή, θα είναι ακριβώς η ίδια νότα που θα πηγαίνει εδώ, αλλά κάπου θα ακούτε ακριβώς το ίδιο. Και μετά θα εμφανιστεί κάποιος που θα σας πει αυτό είναι η μουσική. Άρα τι γίνεται. Ποιος από εσάς τους πέντε κρατάει τη μουσική. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που είναι ο σκηνοθέτη. Είναι κανένας γιατί όλοι μαζί. Και πολύ συχνά είναι ακριβώς το ίδιο. Ξέρετε, το σκάκι αυτό που σας μαθαίνει είναι ότι όταν ακουμπάς, παίζεις. Όταν άφησες, δεν μπορείς να διορθώσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και στη μουσική. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, κάπου στη μουσική βάζουμε και άλλες νότες. Αλλά μας μαθαίνει ο δάσκαλος ή η δασκάλα, κάνει ότι δεν έγινε τίποτα. Ο Ρούμπινστάιν στο πιάνο ήταν πολύ ειδικός γι' αυτό. Δηλαδή, πανέμορφο παίξιμο, αλλά κάπου έβαζε και μια νότα λάθος. Αλλά την έκανε με τέτοιο ύφος που κανένας δεν μπορούσε να πει εδώ δεν ήταν λάθος, δεν πάψε, εσύ πάψε. Αλλά όλοι κοιτάζονται, να κανένας δεν τολμάει να πει. Ενώ βέβαια, θυμάστε που κάνετε εσύ στην αρχή, ή που κάνω ένα λάθος, πω μα πες. Εδώ και ακόμα δεν είσαι στη μουσική, κατάλαβες ότι κάπου έκανε το λάθος. Στο σκάκι έχει πολύ φλάκα, ειδικά όταν είναι μικρά τα παιδιά, κάνουν ένα λάθος και κάνουν έτσι. Βέβαια, άμα κάνετε έτσι, βοηθάει τον άλλο να δει που είναι. Εντάξει, ενώ δεν βλέπει τίποτα, είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα έχει ενδιαφέρον ότι μπορούμε να κρύψουμε μερικά αισθήματα και συναισθήματα που έχουμε για να υπάρχει ένα συντονισμό. Το πιο κλασικό είναι το εξής. Τώρα που κάνατε στη σκηνοθεσία, σίγουρα θα ήταν λίγο σκληρή με εσάς. Σίγουρα θα έπαιξε μερικούς και μερικές. Γιατί στην πραγματικότητα, την ώρα που μαζί είναι ο γύρος σκηνοθέτης, ακούμε μόνο για μας. Και δεν με χτυπάει στραβά το κανάλι. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μόνο μία γραμμή από το πεντάγραμμα. Ενώ το θέμα ποιο είναι στο θέατρο. Μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε, δύο ηθοποιούς να παίζουν καλά και το θεατρικό να είναι χάλια. Ναι, βεβαίως, αρκεί να μην είναι συντονισμένο. Άρα, η ιδέα ποια είναι, πώς καθορίζουμε αν κάποιος παίζει καλά και στη μουσική και στο θέατρο και στο σκάκι, είναι στην πραγματικότητα αυτός που είναι ικανός να βλέπει τους άλλους. Αν σας ξαναβάλω τώρα μέσα στη σκακιέρα, θα δείτε. Εσύ αγάπη μου σέβαλα στην γωνία. Έχεις δικαίωμα να κάνεις μια κίνηση εντελώς γραμμική. Αλλά το να είσαι στη γωνία σου επέτρεψε να βλέπεις τους πάντους. Άρα, άμα σας βάλω μέσα, θα δείτε ότι ειδικά σε
στη φάση την ενδιάμεση, δηλαδή εφόσον τα τρία πιόνια έχουν συναντηθεί πολύ κοντά, ήταν μάλιστα που μία που ήταν τόσο κοντά που λέω θα τη φάει την άλλη. Αυτοί που είναι μέσα στο κέντρο της καρκίνας δυσκολεύονται. Αυτό που βοηθάει τώρα ο σκηνοθέτης είναι ότι αν είσαστε σε μια θέση του τύπου ε4, έχετε ένα πρόβλημα, η μισή καρκίνα είναι πίσω. Ενώ ο σκηνοθέτης σας βοηθάει να σας πει ξέρετε από πίσω παίζουν αλλιώς. Γιατί αυτός είναι εκτός. Άρα, θέλω να σας δώσω τώρα ένα νοητικό παράδειγμα. Ο σκηνοθέτης πάνω σε αυτό που κάνατε, όπως το κάνατε, ήταν αυτός που ήταν εκτός κακέντας. Ήταν στην πραγματικότητα ο καλύτερος βοηθός. Στην διγμαχία είναι ο προπονητής της Βοσμίδης, δεν παίζει μες στο ρίγκ, είναι διότι. Υπάρχει πάρα πολύ στόλικος, όλοι λένε ναι, κάνε αυτό, κάνε αυτό, αλλά ο πυγμάχος ακούει έναν μόνο, τον προπονητή. Όλα αυτά δεν είναι τώρα, όλος είναι ήδη. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό που βλέπουμε στη μουσική είναι η ικανότητα που είναι απίστευτη να το σκεφτεί προσωπικά, το βλέπω και σε πολλά όργανα, ο συντονισμός από τα 10 δάχτυλα είναι ήδη ένα θέμα. Στην αρχή δεν μπορούμε να παίξουμε τα μόνο που λέει ο λόγος και μετά όλος πάει από το βιολί στο πιάνο και είναι όλα τα δάχτυλα που παίζουν. Δεν μιλάω για το όργανο το παραδοσιακό, γιατί εδώ παίζουν και τα πόδια. Άρα έχει ενδιαφέρον όσοι έχουν παίξει πιάνο και θεωρούν ότι το πιάνο είναι δύσκολο, να δείτε μια φορά κάποιον που παίζει όργανο. Πέρα θα πάτε στην πλάκα σας, γιατί όχι μόνο παίζει σε απαιτά, όχι μόνο τραβάει παντού, αλλά παίζει και με τα πόδια. Και όταν είστε ειδικά στο πιάνο, μια χαρά είμαστε. Μόνο ένα είναι εδώ και τρία από κάτω. Ενώ ο άλλος είναι ολόκληρο χρόνο. Ξέρετε, παίζει τα κρυφιά. Αν δεν το έχετε δει, είναι πολύ δίπλο. Εγώ δεν μιλάω για τον ήλιο. Αυτό που είδα σε εσάς σήμερα είναι ότι καταφέρατε να δώσετε σε έναν ξένο ένα αντίδωρο χωρίς να περιμένετε το δώρο. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς καταλαβαίνουν όταν πηγαίνουν στην Εκκλησία γιατί αυτό που παίρνουν λέγεται αντίδωρο. Δηλαδή, ας πούμε, ψωμί, δηλαδή. Έχετε πάει ποτέ, ο παπάς δεν τα παίρνει στραβά για να βοηθήσουν. Όταν πάτε, ας πούμε, σε ένα φουρνάρι, και λέτε, φέρε ένα αντίδωρο. Φαντάζεστε. Στην πραγματικότητα έχουμε πάρει ένα ψωμί, το έχουμε θεμακίσει και αυτό ονομάζεται αντίδωρο. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό συμβολικά. Γιατί ποιος όταν κοιτάζει ένα ψωμί ολόκληρο πριν καν τοποθετηθεί η σφραγίδα, το πούμε πιο απλά, ότι αυτό μπορεί να είναι θεμακισμένο αντίδωρο. Αυτό για μένα είναι μοιρασιά αγάπη. Η αγάπη μοιράζεται και έχει ενδιαφέρον, αντί να θεμακίζεται που αγαπησιάζει. Είναι παράξενο σαν σχήμα. Με τη μουσική, με όλα αυτά που θα μάθετε σε αυτό το σχολείο, εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό σχολείο ή κακό, δεν έχει σημασία. Θέλω να σας το πω με έναν δουλεύτερο τρόπο. Σίγουρα δεν είναι όλα ίδια, δεν είναι όλα του ίδιου επίπεδου, αλλά σίγουρα θα μάθετε κάτι. Οι άνθρωποι που έχουν ικανότητα να παράγουν μουσική ή να εκτελέσουν μουσική, αν ξέρετε πόσο βοηθούν την ανθρωπότητα, δεν το βλέπετε αρχικά και θεωρείτε ότι εντάξει τώρα είναι σαν να είναι ένα χόμπι με τα άλλα. Ξέρετε, η μεγάλη διαφορά στις τέχνες είναι μερικά πράγματα που είναι δύσκολο να τα μεταφέρεις. Π.χ. είστε γλύπτης και έχετε κάνει κάτι το τεράστιο και άμα δεν έρθουν όλοι να το δουν, δεν το βλέπετε. Η μουσική, επειδή έχει μια μορφή και άλλοι, παρόλο που παίζουμε συλλογικό, να σε επιτρέπει να διαδοθεί παντού. Αν το σκεφτείτε τώρα στην εποχή του διαδικτύου, τι περνάει, περνάει βέβαια η εικόνα και η μουσική, και εδώ έχει ενδιαφέρον
Γιατί πολύ συχνά όταν βλέπετε βίντεο, χωρίς να έχει τίποτα το μουσικό, το κοιτάζουν λιγότερο. Στην πραγματικότητα, η μουσική βοηθάει στην όραση. Που αυτό μπορεί να σας ξαφνιάσει αρχικά, γιατί επειδή είναι δομημένη, θα υποστηρίξουμε με έναν τρόπο διαφορετικό, δεν μιλάω μόνο για το χαρί, γιατί υποβαθμίζει λίγο τη μουσική, δεν είναι μόνο χαρί μουσική. Άμα δείτε την ταινία Bleu, Βισλόφσκι, δεν νομίζω να θεωρήσετε μετά ότι η μουσική είναι μόνο χαρί. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί μας είναι και βέβαια στην επιστολή του Κορινθίου, που το ξέρουμε αναγκαστικά, αλλά μπορούμε να συνθέσουμε. Τώρα ένα πράγμα που είναι, νομίζω, έτσι να ολοκληρώσω με αυτόν τον τρόπο, κάτι που είναι σπάνιο και στις τέχνες και στην επιστήμη, είναι η της σύνθεσης. Στη μουσική χωρίς σύνθεση αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει ανάλυση και στη μουσική κάνουμε ανάλυση. Θα δείτε, π.χ. στα μαθηματικά ονομάζουμε έναν τομέα μαθηματική ανάλυση, η ανάλυση. Θα δείτε ότι δεν έχουμε τομέα που λέγεται σύνθεση. Ένα πολύ απλό λόγο, στα μαθηματικά θεωρούμε ότι η σύνθεση είναι τα μαθηματικά. Τόσο μεγάλο είναι το κομμάτι αυτό, γιατί όλα τα άλλα είναι ανάλυση. Εδώ λοιπόν, σας μαθαίνω σε αυτό το σχολείο την έννοια της σύνθεσης. Άρα, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ πρακτικό τι σημαίνει σύνθεση. Και να κανονικά θα πρέπει να εκπαιδεύσω τους μισούς από εσάς με αυτό το παράδειγμα. Παίρνετε ένα κέρμα, το οποίο είναι κορώνα γράμματα. Και εγώ κοιτάζω κορώνα και λέω τι είναι το αντίθετο από κορώνα. Επειδή μιλάω αρκετή ώρα, δεν απαντήσατε αμέσως και καλά κάνατε. Αν το είχα κάνει αυτό στην αρχή της διάλεξης, θα απαντήσουν όλοι. Φυσιολογικά, όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι και κάποιος μας λέει τι είναι το αντίθετο από κορώνα, λέμε όλοι γράμματα. Και στην πραγματικότητα, το αντίθετο από κορώνα είναι κορώνα. Έχει ενδιαφέρον γιατί αποδεχτήκατε ότι το άλλο θα το λέγατε, αλλά δυσκολεύεστε να αποδεχτείτε ότι αυτό θα το σκεφτόσετε. Είναι πάρα πολύ απλή η ιδέα. Είναι άμα ένα κέρμα έχει κορώνα και κορώνα με τις δύο πλευρές, δεν είναι κέρμα. Το νόμισμα χρειάζεται κορώνα γράμματα. Τώρα κοιτάξτε πώς πάει. Παίρνω το νόμισμα και το κόβω στα δύο, έτσι. Και αφήνω μόνο την κορώνα και μόνο τα γράμματα. Δεν είναι νόμισμα. Τώρα η ύπουλη ερώτηση είναι η εξή. Αλλά άμα έχετε κάτι με το αναλόγο σας συγκρατηθείτε, είναι κορώνα και γράμματα που δημιουργούν το νόμισμα ή το νόμισμα που δημιουργεί κορώνα και γράμματα. Αλημία. Λέω λοιπόν είναι κορώνα και γράμματα που δημιουργούν το νόμισμα ή το νόμισμα που δημιουργεί κορώνα και γράμματα. Σε κάτι, αυτό που είναι εκπαιδεύσει τους πιο παλιούς τώρα, σαν εμένα, που είναι το πάει τώρα, σε ένα βιβλίο υπάρχουν τα φύλλα ή οι σελίδες.